Επίσημη πρεμιέρα. Πριν το χάραμα, επίσημη πρεμιέρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, πάρα πολύ έξυπνα γραμμένη. Είναι ένα έργο μεταξύ πρόζας και μουσικής. Δείχνει τις ζωές 8 ανθρώπων σε παράλληλη δράση. Μάλλον 8 ανθρώπων που η ζωή του ενός μπερδεύεται με τη ζωή του άλλου. Είναι ένα πάρα πολύ έξυπνα γραμμένο κείμενο. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερμηνείες. Έχω να σας πω ότι ο Στέλιος Διονυσίου καταχειροκροτήθηκε. Παιδιά, γιορτάζει και λασίμα. Το Αγίου Διονυσίου δεν είναι. Ναι. Πολλά στο Θελάρα, στον Άγγελο, σε όλη την οικογένεια Διονυσίου και στους Διονύσιδες όλους και τις Διονυσίες που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Η Σοφία Βόσου, εκπληκτική. Η Κατερίνα η Κούκα, μοναδική. Μα ήταν και απίστευτη στην υποκριτική, δηλαδή ήταν πραγματικά έκπληξη. Μπράβο. Ο Στέλιος παίρνει ωραία. Ποιος? Υποκριτικά είναι καλός ο Στέλιος. Ο Στέλιος παίρνει όλα τα λεφτά και φεύγει. Να τους πω, πώς τραγούδαγες εσύ, έτσι παίζει αυτό. Δεν μπορεί, καλός είναι. Φαντάσου πόσο καλός είναι. Πάρα πολύ καλή. Ο Ρέστης ο Τζιώβας, ο Ευθύμης ο Ζησάκης, η Βάσο η Λασκαράκη, η Μπέτη η Μαγκύρα, ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης. Εξαιρετική και πολύ καλή φωνητικά, έχουν ζωντανή ορχήστρα. Είναι 16 άτομα επί σκηνής με 6 άτομα ορχήστρα. Είναι στον. Είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Πάρα πολύ ωραία κοστούμια από την Εύελιν τη Σιούπη. Πολύ ωραία σκηνικά από τη δικιά μας τη Μέρη την Τζαγκάρη. Μπράβο. Να τα λέμε κι αυτά. Σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου. Και τι άλλο δεν σας είπα. Φωτισμοί ο μοναδικός Λευτέρης Παυλόπουλος. Και το κείμενο φυσικά. Πάρα πολύ έξυπνα σκηνοθετημένο όλο αυτό το πράγμα. Δεν σε κουράζει καθόλου, περνάει ολόκληρες χρονιές, φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής κάποιων ανθρώπων χωρίς να σε κουράζει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα έργο μοιρασμένο ανάμεσα στη συγκίνηση, στο δάκρυ και στο γέλιο. Φτάνεις να γελάς λίγο πριν το φινάλε, το οποίο είναι τραγικό. Ναι. Είναι πολύ περίεργο, πολύ ιδιαίτερο. Όχι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Σε λίγες μέρες θα είναι μαζί μας όλο το επιτελείο του θεάτρου Βέμπο και τη παράσταση πριν το χάραμα. Ηθοποιοί, τραγουδιστές θα έρθουν εδώ να κάνουμε ένα γλέντι. Είναι κοντά στην πρωτοχρονιά η εκπομπή. Πολύ ερωταστική. Θα γλεντοκοπήσουμε όσο δεν παίρνει. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Θα τα δώσουμε όλα για μία ακόμα φορά. Τους περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη χαρά. Και φυσικό είναι χθες την πρεμιέρα να υπήρχε κόσμο πολύ. Εντάξει. Συναντηθήκατε με κάποιους από αυτούς τετατέτ, κουβεντιάσατε? Όχι απλά συναντηθήκαμε. Έχω να σας πω ότι όλα τα θεματάκια που θα σας παρουσιάσουμε τώρα είναι αποκλειστικά, τα έχουμε μόνο εμείς, μόνο η δική μας η εκπομπή. Γιατί? Διότι τους απομόνωσε ο Κωνσταντίνος Αρκάς. Ο Κωνσταντίνος Αρκάς ήταν εκεί. Ετοιμοπόλεμος έχω να πω.